Η Rocket ξεκίνησε με αργά αλλά σταθερά βήματα το 2007 και πλέον κατέχει μια αξιοπρόσεκτη θέση στην αγορά των gaming περιφερειακών. Διακρίνεται για το πάθος και την τεχνογνωσία των ανθρώπων που την αποτελούν και την πολύ ιδιαίτερη φιλοσοφία που περιβάλλει τα προϊόντα της. Κάντο με το δικό σου τρόπο και μη μιλάς, είναι το μότο της και έχω την εντύπωση ότι μόνο τυχαίο δεν είναι. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το Rocket Rios MK. Ένα μηχανικό gaming πληκτρολόγιο με προηγμένη τεχνολογία στο εσωτερικό του που στοχεύει τόσο στο επαγγελματικό gaming των eSports, όσο φυσικά και στην καθημερινή gaming δραστηριότητα. Το κουτί του έρχεται στα κλασικά χρώματα της Rocket και είναι αναμενόμενα γεμάτο φωτογραφίες, περιγραφές για τις τεχνολογίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του keyboard. Το πληκτρολόγιο βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο προσεγμένο μαύρο κουτί. Το αφήνω προσωρινά στην άκρη για να σας δείξω το μοναδικό επιπλέον αντικείμενο της συσκευασίας, το οποίο είναι το manual με πληροφορίες και οδηγίες. Περνάω στο Rios MK. Αφαιρώ όλες τις προστατευτικές ζελατίνες και είμαι έτοιμος να προβώ στο review. Πριν όμως, θέλω να σας δείξω το πολύ ιδιαίτερο δέσιμο του USB καλωδίου με το λογότυπο της Rocket. Μπορεί να μην φαίνεται από το βίντεο, αλλά λειτουργεί σαν μαγνήτης. Εξαιρετικό touch από την εταιρεία. Αναμενόμενα λοιπόν, το Rios MK συνδέεται με το PC μέσω USB καλωδίου, το οποίο έχει μήκος 1,8 μέτρων. Δεν το κρύβω πως θα ήθελα οι φασμάτινες είναι στο καλώδιο. Πάμε τώρα στο πληκτρολόγιο. Το Rios MK καταλαμβάνει στο γραφείο 23,4 εκατοστά καθέτος και 50,8 οριζοντίως. Το σώμα του αποτελείται από πλαστικό αρκετά αποδεκτής ποιότητας, ενώ σε όλη του την επιφάνεια υπάρχουν γλώσσοι λεπτομέρειες. Ο σχεδιασμός του είναι αρκετά πιο επιθετικός από ό,τι συνηθίζεται στα μηχανικά πληκτρολόγια, με μπόλικες γωνίες και εξογκώματα. Θετικό το γεγονός ότι υπάρχει βραχίωνας για την ξεκούραση των καρπών, που όμως δεν αφαιρείται. Αυτό που λάτρεψα στο πληκτρολόγιο είναι το texture που καλύπτει τα μέρη που έρχονται συχνότερα σε επαφή με τα δάχτυλα του χρήστη. Το συγκεκριμένο φινίρισμα, εκτός από ωραία εμφάνιση και αίσθηση, καταπολεμάει αποτελεσματικά τις δαχτυλιές. Κάτι αρκετά εκνευριστικό κατά την άποψή μου, ειδικά στα high-end πληκτρολόγια. Στο κάτω μέρος υπάρχουν αρκετά σημεία με λάστιχα, πράγμα που θα κρατήσει το πληκτρολόγιο στη θέση του ακόμη και σε ισχυρές πιέσεις. Επιπλέον, εδώ κάτω υπάρχουν και τα στηρίγματα για μερική ανύψωση του keyboard, ενώ δίνονται αρκετές επιλογές με κανάλια για την κατεύθυνση με την οποία θέλουμε να στείλουμε το καλώδιο στο PC. Όσον αφορά τη διάταξη τώρα, πρέπει να σημειώσω πως δεν υπάρχουν δυστυχώς ελληνικοί χαρακτήρες στα πλήκτρα. Στα αριστερά υπάρχουν τα 5 macro keys, τα οποία είναι πλήρως προγραμματιζόμενα. Στο πάνω μέρος συναντώ τα μηντιακά πλήκτρα που ενεργοποιούνται με το πλήκτρο function, ενώ το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι του keyboard είναι τα 3 thumbster keys. Τα macro keys δηλαδή που αφορούν στον αντίχειρα και μόνο. Στην αρχή ζορίστηκα λιγάκι μέχρι να τα συνηθίσω, στην πορεία όμως δεν είχα κανένα πρόβλημα. Απέναντίας είναι εξαιρετική σκέψη να μην πάει χαμένη η μεγάλη επιφάνεια του κάτω μέρους. Στα θετικά επίσης συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι αυτά τα thumbster keys είναι επίπεδα και δεν πιέζονται εύκολα από λάθος. Και τα 113 πλήκτρα του Rios MK είναι πλήρως προγραμματιζόμενα, ενώ μπορούν να αποκτήσουν και μια δεύτερη ιδιότητα με τη χρήση του Easy Shift Key. Ό,τι κάνει δηλαδή το πλήκτρο Shift εδώ και χρόνια για ορισμένα πλήκτρα. Το Easy Shift σε συνδυασμό με το Function χαρίζουν πραγματικά ατελείωτες επιλογές. Αν σε όλα αυτά προσθεθεί και το ότι υπάρχουν 2 MB μνήμης flash εντός του πληκτρολογίου που μπορούν να αποθηκεύσουν περισσότερες από 500 μακροεντολές, τότε αντιλαμβάνεστε ότι τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα το Rios MK δεν έχει και πολλούς ανταγωνιστές εκεί έξω. Το πληκτρολόγιο της Rocket κάνει χρήση των Cherry MX Black μηχανικών πλήκτρων. Τα συγκεκριμένα είναι σχεδόν αθόρυβα, ωστόσο χαρίζουν το εθιστικό και αστραπιαίο feedback που απαιτείται. Το NK Rollover συνεισφέρει στο ακόμη πιο αποτελεσματικό anti-ghosting, ενώ ο 30-διάμπιτος ARM Cortex επεξεργαστής θα σιγουρέψει ότι όσα πλήκτρα και να πατήσετε, με όση ένταση και να τα πιέσετε και με όποια ταχύτητα και να το κάνετε, το PC σας θα τα καταγράψει. Όλα. Για την ιστορία έχουμε 1000 Hz στο polling rate και 1 μιλισεκόν στο χρόνο απόκρισης. Το Rios MK είναι η απλή έκδοση της Rios σειράς gaming πληκτρολογίων της Rocket, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει οπίσθιος φωτισμός, με τα μοναδικά πλήκτρα που φωτίζονται να είναι αυτά του αντίχειρα και φυσικά το σημείο των ενδείξεων. Αν θέλετε φωτισμό και μάλιστα με τρελές δυνατότητες, θα πρέπει να δείτε το Rios MK Glow ή το Rios MK Pro, με την ανάλογη αύξηση στην τιμή απόκτησης φυσικά. Τέλος, πρέπει να αναφέρω πως βρήκα εξαιρετικό το software που συνοδεύει το keyboard, που όχι απλά προσφέρει ατελείωτες επιλογές, αλλά αν κάποιος γνωρίζει και λίγο από προγραμματισμό, μπορεί να φέρει το keyboard στα μέτρα του με χειρουργική ακρίβεια. Εδώ οι Γερμανοί έδωσαν ρέστα.
Rocka Trios MK Advanced Mechanical Gaming Keyboard κυκλοφορεί σε όλα τα μεγάλα καταστήματα της χώρας μας σε τιμή κοντά στα 100 ευρώ. Δείτε την περιγραφή του βίντεο για περισσότερες πληροφορίες. Γενικά πρέπει να πω πως εντυπωσιάστηκα όχι τόσο από το θεαθήνε του πράγματος, αλλά από την ουσία. Πρόκειται για ένα ταχύτατο πληκτρολόγιο που θα κάνει ακριβώς ό,τι του ζητήσετε. Εσάς πώς σας φαίνεται? Θα προβαίνατε σε αγορά ή υπάρχει κάτι που σας εμποδίζει? Θέλω να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο αν φυσικά σας άρεσε και αν δεν είστε subscriber στον Unboxholics να πατήσετε το κουμπί που λέει εγγραφή ή subscribe για να βλέπετε όμορφο gaming και tech περιεχόμενο. Τέτοιο περιεχόμενο θα βρείτε και στο unboxholics.com, το οποίο τελευταία γνωρίζει τεράστια άνοδο, γι' αυτό και σκοπεύουμε να το εξελίξουμε. Θα έχετε νέα μας σύντομα. Να περνάτε καλά, να παίζετε με μέτρο βίντεο παιχνίδια και να αγαπάτε τη σωστή πλευρά της τεχνολογίας.